Τόμασα στην τελευταία στιγμή. Μπαρμπόκης. Κόβει ωραία παλιά. Εδώ είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το Βλασέ υπάρχει offside όμως. Τουλάκι νομίζω ότι είναι πολύ ωριακό. Τραβήχθηκαν συντονισμένα οι παίχτες της Γκένκ παίζοντας το τεχνητό offside. Κοιτάξτε. Όχι, δεν είναι offside διότι τον καλύπτει στο βάθος ο Γουαμφόρ. Και φεύγει ο Μπεσλίγια στην αντεπίθεση στο γύρισμα. Το πλασέ ο Σον και είναι γκολ για την Γκένκ. Στην άμυνα της ΑΕΚ που εθνιδιάστηκε σε αυτή τη φάση. Και ο Σον και είναι αυτός που ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1 στο 22. Βγαίνει μπάλα και είναι, έχω την εντύπωση ότι τώρα που βγαίνει μπάλα είναι offside. Να η μπάλα. Η ευκαιρία για τον Νικολαίδη εδώ πρέπει να γίνει το 1-1. Υπάρχει μια ανατροπή, αλλά η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Κοιτάξτε. Όχι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Είναι καθαρή φάση. Οργανωμένη με την συνεχή φωνή του εδώ πέρα. Ο Λάκης κατεβάζει. Θα περάσει και τον Μούνς ο Λάκης. Είναι το 1-1 για την ΑΕΚ και το κάνει στο 30. Ο Λάκης σοφαρίζει. Τζιμπάει περίφημα την μπάλα ο Λάκης. Και από εκεί και πέρα ελέγχει που είναι ο Τόμας της και πλασάρει. Ο Λάκης θα χάσει την μπάλα. Υπάρχει κίνδυνος από την παλιά του Τάις και προλαβαίνει και ο Καψής. Τσιμπώντας την τελευταία στιγμή μπροστά από τον Σουζούκι εδώ ο Καψής. Θα φύγουν και πάλι με τον Μούνς. Θα περάσει εκεί πάρα πολύ ο Νικολαίδης. Τον τραβάει. Όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό που λέει τώρα ο Μπουζάκα. Τον τράβηξε τον Νικολαίδη. Ο Τόμασιτς θα έπρεπε να είναι αποβολή για τον Τόμασιτς. Εδώ κοιτάξτε, τον τραβάει ο Τόμασιτς και τον ρίχνει στο έδαφος. Θα βγάλει μια παλιά για τον Νικολαίδη. Ανεβαίνει και ο Γεωργάτος για να τον βοηθήσει. Πατάει ο Νικολαίδης, προλαβαίνει τον Γεωργάτο και τον πετάει την μπάλα κόρνερ. Την τελευταία στιγμή ο Τόμασιτς. Σηκώνει το κεφάλι ο Λάκης και βγάζει την μπάλα για τον Σεντένο. Θα γυρίσει την μπάλα, το σούτ του Κατσουράνη πάνω από τα λόγια.